Καλησπέρα σας αγαπητοί αδερφοί. Συνεχίζουμε και απόψε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το κεφάλαιο Β, και συνεχίζουμε για την Εκκλησία των Θυατήρων. Και όπως είπα την περασμένη φορά, θα μελετήσουμε απόψε το εδάφιο 20, το οποίο λέγεται εξής. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνεις τη γυναίκα η Ιεζάβελ, ή της λέγει εαυτήν προφήτην, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου, εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα. Και έδωκα εις αυτήν καιρόν να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής, και δεν μετανόησε. Ιδού εγώ βάλω αυτήν εις κλίνην, και τους μοιχεύοντας μεταρτής εις λήψην μεγάλην, εάν δεν μετανοήσωση εκ των έργων αυτών. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατον, και θέλω συγνωρίσει πάσε εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Και όπως είπα την περασμένη φορά, απόψε θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για τη γυναίκα η Ιεζάβελ, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε, ας δώσουμε ευχαριστία στον Κύριο και να του ζητήσουμε τη χάρη του και την ευλογία του απόψε για την ώρα μας. Πατέρα μας, ουράνιε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί από τέκνα οργής και κατάρας μας έκανες παιδιά σου, κληρονόμος σου, μας έδωσες αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσω του Λόγου σου μας κάνεις μετόχους σε όλα εκείνα τα οποία γίνονται σε τούτο τον κόσμο. Κύριε, σκέπασέ μας με χάρη, δώσε μας δύναμη, έμπνευσέ μας και δώσε να είναι μια ώρα δική σου αποκάλυψης απόψε. Σκέπασέ μας με τη χάρη σου, γιατί όλα τα ζητάμε στο όνομα και διαχάρητη του Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Αμήν. Έχουμε εδώ, στο μέρος που διαβάζουμε, ένα πολύ γνωστό όνομα. Τον όνομα Ιεζάβελ. Και ας κάνουμε μια ανασκόπηση της παλιάς αυτής ιστορίας της Ιεζάβελ. Ο Θεός έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και τον έφερε μέσω της ερήμου και 40 χρόνων ταλαιπωρία εξαιτίας της απιστίας τους στη γη Χανάν. Και εκεί ο λαός του Θεού άρχισε σιγά σιγά να ξεφεύγει από την αλήθεια του Λόγου του Θεού και των απαιτήσεων του Θεού. Και έφτασαν σε ένα σημείο που ζήτησαν βασιλιά. Και μάλιστα τα λόγια του λαού σε αυτή την περίπτωση
είπανε στο Σαμουήλ, δώσε μας βασιλιά, όπως έχουν όλα τα έθνη. Ήθελαν να μοιάσουν σε ένα τομέα, στην διοίκηση, με εκείνους που ήσαν στα έθνη. Και ο Σαμουήλ ύστερα από την παρότριση και την έγκριση του Θεού, κάνοντας μια διάκριση, ότι Σαμουήλ, δεν απέβαλαν εσένα από το να είσαι βασιλιάς, από το να κυβερνάς. Εμένα απέβαλαν από το να είμαι ο βασιλιάς τους. Δώσ' τους βασιλιά. Και διάλεξε τον πρώτο βασιλιά, τον Σαούλ. Και ύστερα από τον Σαούλ, με αυτή την περιπέτεια που έζησε, γιατί δεν υπάκουσε στο Θεό, διάλεξε ο Θεός τον Δαβίδ. Και όλα πήγανε θαυμάσια κατά τη βασιλεία του Δαβίδ. Ανάλαβε τη βασιλεία του Ισραήλ ο Σολομών ύστερα από τον Δαβίδ. Τι δεν έκανε ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο. Του έδωσε σοφία, του έδωσε πλούτη, του έδωσε δόξα. Αλλά παρασύρθηκε από τις πολλές γυναίκες που πήρε στη ζωή του, από τις γυναίκες που ήσαν από τα έθνη. Και εξαιτίας από αυτό που έκανε ο Σολομών, ο Θεός διέρεσε τη βασιλεία του Ισραήλ σε δύο κομμάτια. Στο νότιο βασίλειο που ήταν ο Ιούδας και ο Βενιαμίν και το βόρειο βασίλειο που ήταν οι 10 φυλές του Ισραήλ. Σε αυτή το βόρειο βασίλειο γίνανε πολλοί βασιλιάδες, αποστάτες, αλλά ήρθε ένας βασιλιάς, ο Αχάβ, που ήταν ο χειρότερος από όλους. Και αυτός είχε πάρει γυναίκα του την Ιεζάβελ, που ήταν η κόρη ενός εθνικού βασιλιά. Και ο λόγος του Θεού λέγει ότι ο Αχάβ κινούσε, έκανε ό,τι τον κινούσε η γυναίκα του Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ στην ιστορία της σκότωσε τους προφήτες του Θεού, εδίωξε την αλήθεια του Θεού, έφερε το λαό να λατρεύει τον Βααλ και τους άλλους θεούς των εθνών και έφερε αυτό το βασίλειο, το βόρειο, να είναι ενάντια στον Θεό και ο Θεός έφερε κρίση στη ζωή του. Αγαπητοί, στη Θεία Οικονομία διατήρησε ο Θεός αυτό το λαό τον Ισραήλ και έφερε στον κόσμο τον Χριστόν, ο οποίος έγινε δικός μας σωτήρας. Έγινε ο Κύριος στη ζωή μας. Έγινε ο βασιλιάς μας. Και εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου μας λέει ότι χωρίς εμένα, ναι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Με άλλα λόγια, μείνετε κολλημένοι με μέναν και ακούστε το λόγο μου για να έχετε ζωή.
και φούντωσε ένα νέο κίνημα, μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Με την Πεντηκοστή έγινε η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί, για αρκετό καιρό το όνομά τους, η ταυτότητά τους μέσα στον κόσμο ήσαν οι μαθητές. Οι μαθητές του Χριστού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί ήταν στην Αντιόχεια. Και εκεί στην Αντιόχεια τους ονόμασαν χριστιανούς οπαδούς του Χριστού. Η Εκκλησία και οι μαθητές το δέχτηκαν, το φόρεσαν σαν κουστούμι και έτσι λοιπόν από εδώ και πέρα λεγόσανε χριστιανοί. Και βλέπουμε και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε διαφορετικά τα πράγματα εάν δεν τα δούμε παράλληλα με εκείνα που έγιναν στον Ισραήλ. Τον Ισραήλ, τον Βόρειο Βασίλειο, το χάλασε και το κατέστρεψε η Ιεζάβελ. Τον χριστιανισμό, αγαπητοί, εδώ μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού μια καινούρια Ιεζάβελ. Και ο Λόγος του Θεού εδώ μας φωτογραφίζει πρόσωπα τα οποία ενήργησαν έτσι ούτως ώστε η παλιά ζωή στο Βόρειο Βασίλειο, η καταστροφή στο Βόρειο Βασίλειο να γίνει και καταστροφή στη νέα αυτή οικογένεια που λεγόταν χριστιανισμός. Που ο Θεός, παρόλα στις ελλείψεις του, γιατί όπως είδαμε λέει στην πρώτη εκκλησία την αγάπη σου αφήκα στην πρώτη, λέει στην εκκλησία των Σμυρναίων ότι θα τους δώσει, ήταν ευχαριστημένος και θα τους έδινε το στέφανο της ζωής. Λέει στην εκκλησία του της Περγάμου ότι είχε μερικές διαφορές μαζί της γιατί άρχισαν να κερδίζουν εκείνοι που ήσαν ενάντια, ειδικά ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού. Και όπως είχαμε πει, η αίρεσης του Αρίου τον έλεγε σαν ένα μεγάλον άνθρωπο, σαν ένα κτίσμα του Θεού που δεν ήταν Θεός, που ήταν κατώτερος, και έγινε όλη αυτή η κατάσταση την εποχή εκείνη. Και που ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, όταν έδωσε την Αποκάλυψη, επαινούσε την Εκκλησία ότι κράτησαν την πίστη του. Και τώρα ήρθαμε στην Εκκλησία των Θυατήρων, που στην Εκκλησία των Θυατήρων, εκτός από τους καλόγερους που μελετήσαμε την περασμένη φορά, επίσης εκτός από τις εικόνες που έγιναν οι άνθρωποι και λάτρευαν τα είδωλα, η ίδια η Εκκλησία, οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, οι ποιμένες της Εκκλησίας είχαν εντοπίσει αυτή την κατάσταση και είχαν ανησυχήσει και ζήτησαν να τη φτιάξουν. Στη συνέχεια ο Κύριος μας παρουσιάζει μια νέα κατάσταση, μια γυναίκα,
που τη βαπτίζει με το όνομα Ιεζάβελ. Και εκείνη η γυναίκα ήτανε που έλεγε ότι ήτανε προφήτης. Τι ακριβώς εδώ ο Λόγος του Θεού θέλει να μας παρουσιάσει? Αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το καταλάβουμε, διότι η οικοδομή και η ωφέλεια θα είναι τεράστια. Εδώ το πρώτο που λέει ο Κύριος στο πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε στο 20 λέγει «Έχω όμως κατά σου ολίγα». Είχε αναγνωρίσει τους αγώνες τους για την θεότητα του Χριστού, είχε αναγνωρίσει τους αγώνες τους για όλα τα άλλα ζητήματα και το έργο του Χριστού που οι Ιουδαίζοντες λέγανε χρειάζονται και τον νόμο για να σωθούν. Είχε αναγνωρίσει ακόμα τους αγώνες τους για όλα τα άλλα θέματα. Αλλά ακόμα λέγει ότι έχω όμως κατά σου ολίγα. Ξέρετε, τα ελαττώματα, οι δυσκολίες, οι παρεκκλήσεις, ακόμα ανοίγουνε, δίνουνε την ευκαιρία στον Κύριο να βλέπει τους δικούς του ως αγωνιστές, οι οποίοι θέλουνε η αλήθεια του Θεού να θριαμβεύσει. Κι έτσι, παρόλο που η κατάσταση ήταν μαύρη, ο Κύριος λέγει τώρα στους υπευθύνους της Εκκλησίας, οι οποίοι ρυθμίζαν τα πράγματα την περίοδο αυτή, ότι έχω λίγα εναντίον σου. Και ποιο ήταν εκείνο που ήταν εναντίον του? Το λέει εδώ στο λόγο του ο Κύριος μας. Διότι αφήνεις τη γυναίκα η Ιεζάβελ, ή της λέγει αυτήν προφήτη, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα. Αυτό ήταν το παράπονο. Άφησε τη γυναίκα η Ιεζάβελ, μια γυναίκα που της έμοιαζε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, η γυναίκα που έπαιξε τον πρωτεύοντα ρόλο στο να ματαιωθεί η μεταρρύθμιση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και αν αυτή πετύχαινε, τότε θα είχε αντίκτυπο πάνω σε όλο το δυτικό κόσμο. Ήτανε, όπως λέγει η ιστορία, η ειρήνη η Αθηναία. Λέει η ιστορία ότι η ειρήνη ήταν από την Αθήνα, ήταν μια πολύ μορφωμένη κοπέλα από μια πλούσια οικογένεια, η οποία ορφάνεψε και την πήρε ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και στο τέλος έγινε γυναίκα του γιού του. Και μας λέει η ιστορία ότι η ειρήνη η Αθηναία στην αρχή εβεβαίωσε τον αυτοκράτορα ότι αυτή συμφωνούσε με όλα εκείνα που γινόσανε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που είχανε
καταργήσει τις εικόνες που είχαν περιορίσει τα μοναστήρια, που είχαν κατασχέσει ορισμένες περιουσίες μοναστηριών, που είχε πάψει η δραστηριότητα οι καλόγεροι να κάνουν εικόνες και να τις πουλάνε και έτσι να ζούνε άνετα. Και ύστερα από την ομολογία της και ύστερα από τη θέση που πήρε, λέει η ιστορία, δέχτηκε να γίνει η γυναίκα του αυτοκράτορα, του διάδοκου του θρόνου του αυτοκράτορα. Αγαπητοί, αλλά αυτή ήτανε, δεν ήταν ειλικρινής. Κορόιδεψε τον αυτοκράτορα. Και όταν έμαθε ότι κρυφά είχε εικόνες και τις λάτρευε, ο αυτοκράτορας έκοψε κάθε επαφή μαζί της. Αλλά ο αυτοκράτορας πέθανε και εξαιτίας του θανάτου ανάλαβε ο άντρας της βασίλισσας, ο άντρας της ρήνης της Αθηναίας, και κατόπιν όταν αυτός ο άντρας της σκοτώθηκε σε μια μάχη, αυτή ο γιος της, ο Κωνσταντιός, ήταν ανήλικος και ανέλαβε την κυδαιμονία του αυτοκράτορα και έγινε η βασίλισσα. Ήταν ο κυδαιμόνας του βασιλιά του ανήλικου. Και έτσι λοιπόν έβγαλε το προσωπείο και άρχισε με τη συνεργασία των καλογύρων και με τις γυναίκες που πολλές ακολουθούσαν ακόμα την εικονολατρία, να αποκαταστήσει και να αναστηλώσει πάλι τις εικόνες. Εδώ ο Κύριος λέγει ότι αυτή έλεγε ότι ήταν προφήτης. Αλλά κατηγορεί την Εκκλησία, κατηγορεί τους υπευθύνους ότι αυτοί την αφήνουν να λέει ότι είναι προφήτης. Και θυμόμαστε νωρίτερα ότι μέσα στην Εκκλησία ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, ήταν ο επίσκοπος στα έξω της Εκκλησίας. Πολλές φορές τι έκανε σε αυτή την κατάσταση, επενέβαινε όπου έβλεπε ότι δεν τον συνέφεραν. Είναι ο λεγόμενος που είχαμε μιλήσει και την περασμένη φορά, και σαροπισμός. Τώρα αυτή τη θέση του επισκόπου της Εκκλησίας στα εξωτερικά, όπως είχε πει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, και η διαδοχή του, έγινε αυτή ο επίσκοπος της Εκκλησίας, που σαν επίσκοπος που ήταν, είχε και το δικαίωμα να διδάσκει. Και η Ειρήνη, η Αθηναία λοιπόν, από αυτή τη θέση που βρισκότανε,
επανέφερε αυτό το θέμα των εικόνων. Ήτανε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία παψηφεί, όπως εξετάσαμε την περασμένη φορά, ψήφισε ότι οι εικόνες ήταν ειδωλολατρία, ότι η προσκύνηση των υψάλων δεν ήταν σύμφωνη με το Λόγο του Θεού και τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού. Και επειδή δεν ήσανε, τις έβγαλαν. Αυτή τώρα, με συνεργασία των καλογύρων, άρχισε να θέλει να το επαναφέρει πάλι. Και ήθελε να κάνει σύνοδο, ούτως ώστε να επικυρώσει η σύνοδο ότι η προηγούμενη σύνοδος ήταν λάθος, ήταν άκυρη, ήταν, και να ψηφίσει τη νέα, τη δική της ιδέα, να επανέλθουν οι εικόνες στη λατρεία και να λατρεύονται στη θέση τους όπως και προηγουμένως. Για να πετύχει αυτό το πράγμα όμως, μας λέγει η ιστορία ότι δεν έβρισκε ούτε έναν να συμφωνήσει από τους αρχηγούς εκεί να συμφωνήσει με την ιδέα της. Και έτσι λοιπόν ανάγκασε τον Πατριάρχη Παύλο να παραιτηθεί και αυτό ύστερα από λίγο πέθανε. Και όταν ήθελαν να βάλουν καινούριο Πατριάρχη, δεν έβρισκε ούτε έναν μεταξύ των επισκόπων για να τον κάνουν και να τον βάλουν να γίνει Πατριάρχης. Έτσι λοιπόν μηχανεύτηκε να κάνει εκείνον που είχε σαν γραμματέα της, το όνομά του ήταν Τεράσιος, να τον κάνει Πατριάρχη. Και έτσι λοιπόν χρησιμοποίησε αυτό το δικαίωμα που είχε μέσα στην Εκκλησία και έκανε τον Τεράσιο Πατριάρχη, από λαϊκός που ήτανε, τον χειροτονήσανε να γίνει διάκονος, να γίνει ιερέας, να γίνει επίσκοπος και στο τέλος να γίνει πατριάρχης. Με μια υπόσχεση ότι ο Τεράσιος θα έκανε τη διακήρυξη για καινούργια σύνοδο. Και πράγματι έκανε την καινούργια σύνοδο στην Νίκαια, στην οποία σε αυτή τη σύνοδο εισηγήθηκε ο Τεράσιος ότι η προηγούμενη σύνοδος, η 7η, ήταν άκυρη και έπρεπε αυτή η σύνοδος να την ψηφίσει ότι ήταν άκυρη. Αυτό προκάλεσε ταραχή και δυσφορία και στους αρχηγούς του στρατού αλλά και στους διάφορους εκεί αξιωματούχους, αλλά περισσότερο δημιούργησε δυσφορία στο να γίνει αυτό το πράγμα από τους επισκόπους. Και γράφει εδώ, το οποίο θα σας διαβάσω για να μην χάνουμε χρόνο, και γράφει εδώ, αλλά οι πολυάριθμοι οικονομάχοι επίσκοποι παρέμειναν
συγγνώμη, συγγνώμη, ο Ταράσιος όντως συνεκάλεσε περί το έτος 786 σύνοδο, η οποία συνήρθε στο ναό των Αγίων Αποστόλων παρουσία των βασιλέων και των αξιωματούχων του στρατού, άρχισε με την εισήγησή του Ταρασίου ότι η προηγούμενη σύνοδος ήταν αντικανονική. Αλλά οι περισσότεροι επίσκοποι συνεδρίασαν, αντέδρασαν, μη δυνάμενος ο Ταράσιος να ανθέξει την πίεση του εκκλησιαστικού σώματος, αντιπροσωπευτικού σώματος, κατόπιν συμβουλής της Βασίλισσης Ειρήνης ενέδωσε και μετά τους ομοδόξους του προσκόπους, συγγνώμη, επισκόπους, ανεχώρησε από τη σύνοδο. Αλλά οι πολυάριθμοι οικονομάχοι επίσκοποι παρέμειναν συναντριάζοντες, διάβασαν, εγκομίασαν και επικύρωσαν τα πρακτικά της περασμένης συνόδου, διαλύθηκαν δε αφού έβαλαν τη σφραγίδα της νομιμότητας της συνόδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπετε την ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτά γίνανε εκεί στη σύνοδο που η σύνοδος διαλύθηκε. Τότε η Ειρήνη, η βασίλισσα που τιτλοφορείται εδώ από τον ίδιο τον κύριό μας ως τη Ιεζάβελ, άρχισε να δουλεύει ούτως ώστε να κάνουμε καινούργια σύνοδο που θα είναι βέβαιη ότι θα πετύχει η επαναφορά της εικονολατρίας. Και αυτό έγινε. Στην καινούργια σύνοδο, με τη συμβουλή της βασίλισσας, ο Ταράσιος χώρισε τους επισκόπους σε τρεις κατηγορίες. Στην κατηγορία των επισκόπων που δεν αλλάζουν πεποίθηση και πίστη. Η δεύτερη ομάδα ήταν οι επίσκοποι που ήσαν οικονομάχοι, που ακολουθούσαν τη μεταρρύθμιση, αλλά ήτο δυνατόν να μεταπιστούν. Και οι τρίτοι, οι επίσκοποι, οι οποίοι ήσαν οπαδοί της εικονολατρίας. Έτσι λοιπόν, πάντοτε με τη συμβουλή της Ειρήνης, κάλεσε ο Ταράσιος νέα σύνοδο. Αυτή τη φορά στην Ιέρια. Η σύνοδος αυτή εξαιρέθηκαν όλοι οι επίσκοποι που ήσαν μεταρρυθμιστές, που πιστεύαν ότι οι εικόνες ήσαν λάθος, ότι η προσκύνηση των λειψάνων ήταν κακό. Και εκείνοι λοιπόν με τη σειρά τους εξαιρέθηκαν και δεν καλέστηκαν στην καινούργια σύνοδο. Εκάλεσαν εκείνους που ήσαν, που θα μπορούσαν να μεταπιστούν και εκείνους που ήσαν οικονομάχοι. Αλλά ο αριθμός ήταν πολύ λίγος, πολύ μικρός. Και έτσι, εάν μαζευόσαν να σπουδέσουμε από 200 επίσκοποι πέσε ή 180 από τους 348 που ήταν την πρώτη φορά που καταδίκασαν τις εικόνες, δεν θα είχε κύρος και δύναμη η καινούργια υπόθεση. Λοιπόν, σκέφτηκαν, πάντοτε η Ειρήνη από πίσω,
σκέφτηκε να καλέσει τους μοναχούς, να πάρει μοναχούς καλογύρους στη σύνοδο. Έτσι λοιπόν καλέστηκαν και 112 ηγούμενοι μοναστηριών και καλόγυροι στη σύνοδο. Εξασφάλισε λοιπόν να πετύχει σύνοδο και όντως με αυτή την παραποίηση των αριθμών και με όλη αυτή την διπλοκία και με όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποίησαν έφεραν την τελική απόφαση να αναστηλώσουν πάλι τις εικόνες. Αυτή είναι και η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας για την αναστήλωση των εικόνων. Αλλά αυτή είναι η ειρήνη την οποία εδώ ο Κύριος μας την αποκαλεί η Ιεζάβελ και κατηγορεί την Εκκλησία που με τον κεσαροπαπισμό της έδωσε την ευκαιρία να ανακατεύεται μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας. Θα αναφέρομαι άλλη φορά τι έγινε στη συνέχεια, τι ήταν η κατάσταση που πέρασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ολόκληρος ο Ελληνισμός και ολόκληρος ο κόσμος εξαιτίας της παρακοής στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Εδώ αγαπητοί λέγει ο Λόγος του Θεού ότι άφηνε τη γυναίκα η Ιεζάβελ να διδάσκει. Και για να το καταφέρει αυτό το πράγμα η ειρήνη κατέστρεψε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έχει και ένα δεύτερο που γινόταν εκεί, αλλά απόψε δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, είναι τα ιδωλόθητα. Ότι διδάσκει να τρώνε η δούλη του ιδωλόθητα. Να κάνετε σκέψη ότι βρισκόμαστε 700 χρόνια μετά Χριστόν. Η ιδωλολατρία έχει σταματήσει από την ημέρα που ο μεγάλος Κωνσταντίνος αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός πρώτου θανάτου του. Οι μετέπειτα αυτοκράτορες δεν είχαν πλέον κοινωνία με την ιδωλολατρία. Αλλά το κακό είχε γίνει. Και ο Κύριος μας αγαπητοί εδώ έχει ένα στόχο να μας προειδοποιήσει ότι ό,τι έγινε στο Ισραήλ, στο έθνος του Ισραήλ το οποίο ο Θεός έβγαλε από την Αίγυπτο επειδή αμάρτησαν, επειδή παρέβησαν τη διαθήκη του, επειδή έζησαν μακριά από εκείνο που τους εζήταγε, επειδή τον εγκατέλειψαν, ο Θεός τους εγκατέλειψε. Και λέει μέσα στο λόγο του ο δούλος του ο Ναβουχοδονόσο. Ο δούλος του ο Ναβουχοδονόσο. Ο δούλος του ο Ασσύριος που κατέστρεψα το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Ο Θεός μας λέγει αγαπητοί δεν αλλάζει, δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος χθες, είναι ο ίδιος σήμερα, είναι ο ίδιος τον αιώνα. Δεν δέχεται άλλους θεούς ψεύτικους να λατρεύεται. Κατά συνέπεια
εδώ είναι το κουμπί όλης της υπόθεσης και όλου του κακού που ήρθε στην Εκκλησία στη συνέχεια. Αλλά αυτά θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού την άλλη εβδομάδα. Ο Κύριος μέχρι τότε να είναι μαζί μας. Καληνύχτα σας. Σας τον ευχαριστήσουμε πρωτού κλείσουμε. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος που έδειξες για μας στο Σταυρό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας λύτρωσες, με λύτρωσε αιώνια. Μας άνοιξες τα μάτια να δούμε και να γνωρίσουμε την αλήθεια σου και να γνωρίσουμε τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καθώς μελετάμε με λεπτομέρειες το βιβλίο της Αποκάλυψης, δώσε, Κύριε, να ευχαριστήσουμε εσένα γιατί μας λύτρωσες και ότι μας απάλλαξες από το ψέμα. Δώσε μας, Κύριε, καρδιά νοήμωνα να παλέψουμε η αλήθεια σου να θριαμβεύσει. Κρύψε μας την αγάπη του Χριστού για να είμαστε δυνατοί. Ευλόγησέ μας, γιατί όλα τα ζητάμε στο όνομα και διαχάρητη του Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Αμήν.